Λοιπόν, και όπως είδατε, αυτό ήταν το intro animation της Kat Von K. Και ουσιαστικά, όπως κάθε Κυριακή, κοιτάμε κάποια intro animation και κάποια effects από τους αγαπημένους σας YouTubers που εσείς ουσιαστικά ψηφίζετε και. Λοιπόν, αυτή ήταν η ψηφοφορία και βγήκε η Kat Von K ουσιαστικά. Και για όποιον θέλει, πάνω θέλει να δει και το Instagram μου, αυτό είναι feel free to check it out. Λοιπόν, και όπως σήμερα θα δούμε πώς φτιάχνουμε αυτό το animation, τι κάνουμε σε αυτό το animation. Είναι εύκολο, είναι δύσκολο, είναι πολύ εύκολο, είναι πολύ δύσκολο. Λοιπόν, κρατηθείτε γιατί όποιος έχει Hit Film Express, έχει DaVinci Resolve, Sony Vegas, Premiere και γενικά απλό δεν χρειάζεται After Effects, ένα απλό editing software. Μπορεί να το κάνει γιατί συγκεκριμένο είναι ένα template και όλα τα αρχεία τέλος πάντων που θα χρησιμοποιήσω σήμερα θα τα έχω κάτω σε Dropbox link για να τα χρησιμοποιήσετε εσείς for free και να τα κάνετε τέλος πάντων ό,τι θέλετε. Δεν έχει σημασία, μπορείτε να τα πάρετε και να τα έχετε για οποιαδήποτε χρήση. Και κάτι τελευταίο, πώς μου ήρθε αυτή η ιδέα, πώς βρήκα το συγκεκριμένο animation. Λοιπόν, η Kat Von K χρησιμοποιεί το Sony Vegas. Εγώ απλά κάνω edit, έχω πάρα πολλά να κάνω ακόμη. Και σκέφτηκα ότι το software δεν μπορεί να κάνει αυτό το trail, το smoke trail με τα μπαλάκια, γιατί πραγματικά δεν μπορεί. Και μπορεί μόνο ένα software, βασικά πολλά, αλλά ένα από αυτά είναι το Blender και είναι for free και ουσιαστικά σας το προτείνω να το κατεβάσετε γιατί είναι ένα 3D visualized και είναι δωρεάν. Οπότε θα δούμε πώς μπορούμε μέσα από το Blender για πρώτη φορά να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Δεν θα μείνουμε στα templates, θα πάμε ένα βήμα παραπέρα και θα δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε from scratch. Και μετά από αυτήν την εισαγωγή για όποιον έχει κάτσει εδώ πέρα, επίσης έχουμε και καινούριους subscribers, να είστε καλά. Θα βγει το βίντεο για τους 1K subscribers, φτάσαμε, αλλά θα βγει, μην ανησυχείτε. Για όποιον λοιπόν έχει κάτσει εδώ πέρα και να ρωτιέται Who the fuck are you? Ονομάζομαι Αγγέλιος, είμαι βιντεογράφος και βιντεοέτορ, αναβάζουμε δύο φορές τη εβδομάδα, Τετάρτη και Κυριακή και ανά δύο εβδομάδες ανεβάζουμε μία Παρασκευή, ένα gameplay έτσι λίγο για να αλλάζει η φάση. Λοιπόν, θα το εξηγήσουμε πολύ γρήγορα, θα πάμε σε αυτόν τον πέρτον υπολογιστή, σε 3, 2, 1 για να μην σχεστερώ. Πάμε τώρα! Και ξεκινάμε, είμαστε λοιπόν εδώ πέρα στο Premiere. Πραγματικά ποιος πίστευε ότι θα άνοιγα Premiere και όμως άνοιξα. Θα κάνουμε import files και αυτός εδώ πέρα είναι ο φάκελος. Θα πατήσουμε λοιπόν ή δεξί κλικ, new item, sequence ή θα πάμε στο file πάνω, new, το οποίο δεν φαίνεται τόσο πολύ και εδώ πέρα θα πατήσουμε sequence. Το ίδιο πράγμα είναι, λοιπόν δεξί κλικ, new item, sequence και θα το ονομάσουμε εδώ πέρα ας πούμε tutorial, δεν έχει καμία σημασία. Θα πάμε στα settings, πανέμορφα. Και θα πρέπει να τα αναλύσουμε γιατί εμάς δεν μας αρέσει αυτό. Θα το βάλουμε custom, να τα βάλουμε όπως θέλουμε εμείς. Θα βάλουμε σε square pixels και θα το κάνουμε σε Full HD 1920x1080. 16:9 με λίγα λόγια το aspect ratio. Σε 25 frames per second, βάλτε το όπως θέλετε σε frames, δεν έχει σημασία. Πατήσουμε OK. Και εδώ πέρα είναι το workspace ουσιαστικά. Εδώ πέρα είναι το sequence, δηλαδή αυτό που θα φτιάξουμε. Εδώ πέρα είναι το workspace και εδώ πέρα είναι ό,τι πατήσουμε. Δηλαδή πατήσουμε το footage, μπορούμε εδώ πέρα σαν flare να δούμε τι παίζει. Οκ, τέλεια, τόσο απλά. Θα πατήσουμε Add Tracks. Ωραία, έτσι να έχει και audio και, και audio και video. Τέλεια, να έχουμε και ένα ακόμα. Λοιπόν, και πρώτα θα βάλουμε το background από πίσω, το οποίο θα είναι αυτό. Φυσικά εσείς εννοείται και το άλλαξε και λίγο. Με λίγο λόγια μπορούμε να πάμε στα effects και να βάλουμε curves, ή λουμέτρη, ή tint, ή fill. Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Με λίγα λόγια. Εσείς παίζετε με το background, μπορείτε να βάλετε και μια εικόνα σαν background, δηλαδή δεν έχει σημασία. Θα πάμε στα effect controls και μπορούμε να το φτιάξουμε. Δεν ξέρω, θέλετε να το βάλουμε προς το κόκκινο. Okay. Και να βάλουμε το white και αυτό λίγο προς το κόκκινο. Okay, too much κόκκινο. Μισό. Okay, καλύτερο, I think. Λοιπόν, και μετά ουσιαστικά θα πάμε ξανά στα footages. Θα αφήσουμε ένα video layer και εννοείται στο να μπει το text. Θα πατήσουμε ξανά εδώ πέρα να έχει και άλλα attracts έτσι ώστε να έχουμε λίγο και έχουμε λίγο πιο πολύ χώρο για να τα βάλουμε το ένα πάνω στο άλλο. Θα βάλουμε το Flare MOV, θα το βάλουμε εδώ πέρα ακριβώς από κάτω έτσι ώστε θα το βάλουμε εδώ έτσι ώστε να παίζει το background και να πετάγεται το Flare MOV. Επίσης αυτό επειδή βλέπετε ότι καλύπτει το background θα πάμε στο opacity και θα πάμε αντί για blending mode normal θα το βάλουμε στο screen και θα είναι έτσι ώστε να φαίνεται το background. Τέλεια, πανέμορφα, πολύ εύκολα. Λοιπόν, αυτό θέλουμε να είναι από κάτω, έτσι ώστε όταν θα μπει το smoke να το καλύπτει. Πολύ ωραία. Μετά θα βάλουμε το light wrap, που είναι το smoke το οποίο κάνει στην κίνηση. Τόσο απλά. Το οποίο αυτό εδώ πέρα, επειδή είναι το wrap, με λίγα λόγια το wrap είναι σαν να λέμε το, τα outlines από το smoke, με λίγο οι περίμετρες από το smoke, αντί για normal μπορούμε να το βάλουμε ή multiply ή screen. Βάλτε το screen για να είστε σίγουροι, δεν έχει σημασία. Και εδώ πέρα θα βάλουμε και το light wrap, το οποίο είναι και αυτό μια εικόνα, το οποίο επίσης μπορούμε να το βάλουμε σε screen. Εσείς αντίθετα μπορείτε να παίξετε ό,τι θέλετε, μπορείτε να το βάλουμε και multiply και ή overlay και να είναι ακριβώς το ίδιο, θα αλλάξει λίγο το χρώμα, αλλά it's the same. Είναι ουσιαστικά blending modes τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εσείς σε διαφορετικά
σε διαφορετικά στυλ. Τώρα θα βάλουμε και το trail στο MOV, το οποίο θα το βάλουμε από πάνω. Και αν πατήσουμε το play, θα είναι, αν δείτε, δεν φαίνεται, είναι ένα μαύρο πράγμα. Αν το βάλουμε σε blending mode, σε screen, θα γίνει πιο έντονα με outline το animation. Με λίγα λόγια, αν το βάλουμε και αυτό λίγο πιο σωστά χρονικά, πιο πολύ για να είναι εντάξει με αυτό. Εσείς μπορείτε να πειράξετε όσο θέλετε. Γενικά, το γεγονός ότι το κάνω edit αυτή τη στιγμή έτσι, δεν σημαίνει ότι εσείς θα πρέπει να το κάνετε έτσι. Γι' αυτό είναι, και αυτό είναι το ωραίο, μπορείτε να το κάνετε εσείς πραγματικά όπως θέλετε. Και μετά, τι μπορούμε να κάνουμε, μπορούμε να δούμε ότι θα βάλουμε ένα flare. Flare μπορεί να, δώσει, μπορεί να το αφήσετε ακόμα και έτσι, επειδή το τσέκαρα πριν. Μπορείτε δηλαδή το background να το αφήσετε, να το βγάλετε. Αλλά εάν δεν θέλετε να έχετε αυτό δηλαδή σαν background, μπορείτε να το βάλετε και αυτό εννοείται σε screen ή color dodge ή τέλος πάντων το screen είναι το πιο απλό. Πιο πολύ για να δημιουργήσει ακόμη πιο μεγαλύτερο στυλ πάνω σε αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, και τώρα έρχεται η στιγμή που θα βάλουμε το logo μας ή αλλιώς το Cut 1K ή αλλιώς το text το δικό σας, το οποίο ουσιαστικά τι χρειάζεται εδώ πέρα να έχει, θα πρέπει να τα σηκώσουμε λίγο αυτά ένα από πάνω, ακριβώς έτσι. Και θα πάμε εδώ πέρα file ή new item, αν το έχετε σε πιο παλιό version το Premiere. Αν δεν το έχετε σε πιο παλιό version και έχετε το κανονικά 19-20 όπως πούμε, γιατί μερικοί έχουν ακόμη και το 19, μπορείτε να κάνετε new και να πατήσετε εδώ πέρα legacy title, το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα, και πατήστε ένα OK, τέλεια. Και μπορείτε να γράψετε για παράδειγμα demos, και μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε εσείς σε όποια, πραγματικά σε ό,τι font θέλετε εσείς. Ξέρω εγώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σαν font. Okay. Σαν font χρησιμοποίησα τη Wanty SC. Εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποια άλλη θέλετε. Δεν σημαίνει ότι υπάρχουν και καλύτερες font από αυτό, αλλά it does the job. Λοιπόν, και τώρα ουσιαστικά τι χρειάζεται, θα να το βάλουμε από πίσω. Κάπως έτσι. Και την ώρα που πετάγεται, βλέπετε που το καλύπτει. Ωραία, τέλεια, πανέμορφα. Την ώρα που το καλύπτει, δηλαδή εδώ, εννοείται θα χρειαστεί να το βάλουμε πριν. Δηλαδή θα πρέπει λίγο να περάσει μπροστά, κάπως έτσι. Ή να το κόψουμε ή να βάλουμε opacity, τέλος πάντων μπορείτε να βάλετε και μάσκα, δεν έχει σημασία. Και την ώρα ουσιαστικά που περνάει, θα εμφανίζεται το demos ή το Cut1K ή το οποιοδήποτε τέλος πάντων logo. Θα το βάλουμε λίγο μεγαλύτερο, κάπου εκεί. It's fine. Κάπως έτσι. Ωραία. Και εννοείται εδώ πέρα θα βάλουμε το logo που παίρνει το flash. Οπότε σε όλο το να κάνω import. Οκ, το βάλαμε. Αυτά θα σηκώσουμε άλλο ένα layer από πάνω. Δεν μας ενδιαφέρει. Θα το βάλουμε το logo ακριβώς εδώ. Και για να μην μπαίνει ακριβώς έτσι και είναι σαν πολύ choppy, δηλαδή πολύ απότομο, μπορούμε να το βάλουμε σαν κάπως εδώ, λίγο πιο μικρό. Και επειδή δεν μου αρέσει, μπορούμε να το βάλουμε και λίγο κύκλο. Δηλαδή να το βάλουμε μια μάσκα η οποία θα είναι. Θα τραβήξουμε λίγο από εδώ. Νομίζω πως εδώ είμαστε καλά και εδώ πέρα δεν πρέπει να φαίνεται, οπότε θα το φέρω λίγο εδώ και ίσως να πάμε στα effects and presets και να βάλουμε το πιο απλό εφέ, το οποίο είναι το cross dissolve, δεν είναι κάτι, δεν είναι κάποιο preset, δεν είναι τίποτα, είναι από μέσα και να φαίνεται κάπως έτσι και μετά να κάνει έτσι. Okay. Όπα. Και εννοείται το background μεγαλώνει λίγο. Και αυτό ήτανε! Πραγματικά! Αυτό ήτανε! Μπορεί να το κάνει όποιος θέλει, με οποιοδήποτε software θέλει. Δεν είναι τίποτα δύσκολο. Αλλά πάμε τώρα στο δύσκολο κομμάτι και είναι πώς θα κάνουμε όντως αυτά τα particles, γιατί όλο το point του tutorial δεν είναι αυτό, είναι τα particles που κουνιούνται. Και θα δούμε πολύ γρήγορα και πάρα πολύ εύκολα. Δεν θέλω να σου κουράσω, δεν θα μπω σε πολύ μεγάλες λεπτομέρειες για το 3D. Θα τα πω γρήγορα, εύκολα, για όσους δεν έχουν τόσο μεγάλη σχέση, θα τα πω πραγματικά όσο πιο γρήγορα μπορώ. Δεν θέλω να σου κουράσω, that's not the point. Οπότε θα μπούμε πολύ γρήγορα στο Blender, θα σας τα εξηγήσω το ένα μετά το άλλο, πιο πολύ για να τα καταλάβετε. Μην τύχει, μην τύχει, ελπίζω να τα καταλάβετε όλα. Θα τα πω όσο πιο simple μπορώ. Ξεκινάμε! Ανοίξαμε το Blender, λοιπόν το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να διαγράψουμε τον κύβο με το X Delete. Με τα Shift A, Mass, UV Sphere. Okay, μετά βάζουμε ουσιαστικά την τροχιά στην οποία θέλουμε να ακολουθήσει αυτή η σφαίρα, έτσι ώστε να πηγαίνει από το ένα σημείο στο άλλο, έτσι όπως ξέρουμε. Κάπως σαν το After Effects. Εδώ πέρα γενικά μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, μπορείτε να βάλετε όποιο path θέλετε, ό,τι θέλετε εσείς, μπορείτε να το πηγαίνετε από δεξιά-αριστερά. Τέλος πάντων, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε εσείς, δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Επίσης, πατώντας το ε, μπορούμε να βάλουμε και κάποια άλλα points ώστε να κάνουμε animate όλο το path πιο σωστά και έτσι όπως εμείς θέλουμε. Τώρα λοιπόν, για να ακολουθεί όλη αυτή η μπάλα το path, θα πάμε add constraint και θα πατήσουμε το follow path. Okay, και τώρα που έχουμε αυτή τη σφαίρα, ουσιαστικά θα βάλουμε το smoke. Και τι θα κάνουμε, θα πατήσουμε object quick effects και μετά θα πατήσουμε το quick smoke.
Τώρα λοιπόν θα επηρεάσουμε το καπνό, θα πάμε στο smoke domain, μετά ουσιαστικά θα πάμε στο temperature, το οποίο επιλέγει το πόσο γρήγορα ή αργά ανεβαίνει ο καπνός προς τα πάνω. Εάν θέλουμε προς τα κάτω, πολύ απλά πάμε density και ρυθμίζουμε το density ώστε να πηγαίνει προς τα κάτω. Επίσης θα πατήσουμε το dissolve και εννοείται θα αλλάξουμε το time έτσι ώστε να δούμε πόσο γρήγορα θα φύγει ο καπνός από πίσω. Και τέλος εννοείται θα βάλουμε και κάποιο texture σε αυτό το καπνό, εννοείται εσείς μπορείτε να επιλέξετε όποιο texture θέλετε, επίσης μπορείτε να βάλετε κάποια default τα οποία έχει, οπότε μπορούμε να επιλέξουμε και από το default. Εννοείται θα κάνω ένα tutorial ξεχωριστό για τον Blender, πιο πολύ για να καταλάβετε λίγο παραπάνω τι παίζει εδώ πέρα. Εννοείται θα βάλουμε color ramp και μετά από κάποια ουσιαστικά settings, κάπως τέλος πάντων το φτιάξαμε, κάπως ναι. Θα ακολουθήσει σίγουρα το tutorial για τον Blender κάποια στιγμή, μην ανησυχείτε. Προχωράμε! Και λοιπόν αυτά ήταν, ελπίζω πραγματικά ειδικά στο 3D να μην σας κούρασα μετά από όσο πιο γρήγορα και απλά μπορούσα. Κυρίως για αυτούς που ασχολούνται θα το καταλάβαν ειδικά πολύ καλά. Για αυτούς που δεν έχουν τόσο σχέση το είπα πιο απλά και πιο γρήγορα για να μην κυρίως τους κουράσω κιόλας. Λοιπόν, αυτά ήταν, θα τα πούμε εννοείται την Τετάρτη. Έρχεται! Έρχεται! Αυτό που σκέφτεσαι αυτή τη στιγμή έρχεται και πολύ γρήγορα μάλιστα. Το έχω ήδη σκεφτεί και το έχω ήδη έτσι. Ξέρετε, το έχω ήδη έτσι επεξεργαστεί. Θα τα πούμε λοιπόν την Τετάρτη και γεια σας!